Πλήθος αλλαγών έρχονται σύντομα σε αρκετές γειτονιές του Ηρακλείου λόγω ονοματοθεσιών και μετονομασιών οδών. Πρόκειται για 100 περιπτώσεις, όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίασή του, μεταξύ αυτών η μετονομασία ενός από τους κεντρικότερους δρόμους στην περιοχή του Πόρου. Αφορά την οδό Κονίτσης, η οποία θα μετονομαστεί σε Φέδων Βαρδαβά, με τους δημότες ωστόσο να πέφτουν από τα σύννεφα. Δεν το ξέρουμε. Τώρα το μαθαίνουμε. Και πώς θέλουν να το ονομάσουν, δηλαδή. Σε Φέδων Βαρδαβά. Ναι, το Βαρδαβά προς την. Ο Βαρδαβάς. What is this, Βαρδαβάς. Ποιος είναι ο Βαρδαβάς, ρε παιδιά? Όχι, εμάς μας ενοχλεί αυτό. Θέλουμε να μείνει η Κονίτσης η οδός. Τι να σας πω. Πέφτω από τα σύννεφα, αλήθεια. Δεν το ήξερα. Πρώτη φορά τα ακούω αυτά. Εδώ πόσα χρόνια είναι εδώ, ξέρετε? Εγώ από πιτσιρίκι που ήμουν, από παιδάκι να δω, το θυμάμαι Κονίτσες. Το σημαντικότερο είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Δηλαδή κάποιος δεν θα έπρεπε να ρωτήσει? Έστω τη γνώμη μας. Η περιθεωριοποίηση του πολίτη. Αυτό είναι το σημαντικό. Το αν σε χρεώσουν 50 ή 100 ευρώ, αυτό το προσπερνάς. Αλλά άμα δεν σε υπολογίζουν, αυτό είναι σημαντικότερο. Πρόκειται για μια αλλαγή η οποία προκαλεί αίσθηση λίγα μέτρα από το σπίτι του άμνησου πρώην αντιδημάρχου και επί σειρά ετών προέδρου της ΔΕΙΑΗ και πατέρα του σημερινού αντιδημάρχου Κώστα Βαρδαβά, ο οποίος να σημειωθεί ότι απήχε από την επίμαχη ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου επικαλούμενος λόγους ηθικής τάξης. Γιατί? Δεν θα ήθελα. Εγώ είμαι πάντως 40 χρόνια και αυτή η όδος είναι. Το περιμένω ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η οδό. Όχι, γιατί να αλλάξει? Αφού όλες εδώ έχουν τέτοιες ονομασίες, Κοριτσάζη, Δημοτίου κλπ. Φαντάζομαι κάποιο πολιτικό. Μητσοτάκης, Παπανδρέου, κάποιος από αυτούς. Και Μητσοτάκης έχει δοθεί, και Παπανδρέου έχει δοθεί. Τελικά θα δοθεί Φέδων Βαρδαβάς. Δεν το γνωρίζω τον κύριο. Πρώτη φορά ακούω ότι αλλάζει το όνομα της Κονίτσης. Πέστε από τα σύννεφα. Δεν είστε καλά καθόμενα. Πιθανόν, έπρεπε να έχει κάνει μια προεργασία, να έχει ενημερωθεί. Δηλαδή, μια στιγμή στην άλλη είναι λίγο δύσκολο, λίγο απότομο, ας το πούμε έτσι. Όπως διαπιστώσαμε στη διάρκεια του ρεπορτάζ, αρκετοί πολίτες δεν γνωρίζουν το παραμικρό και τις αλλαγές σε έναν δρόμο, μάλιστα, ο οποίος διατηρεί την ονομασία αυτή πάνω από 50 χρόνια. Με τους ίδιους, μάλιστα, να αναρωτιούνται για το χρόνο που γίνονται αυτές οι αλλαγές, οι οποίες επιφέρουν μια μήνυα αναστάτωση στην καθημερινότητά τους. Πόσο μάλλον στους επαγγελματίες, οι οποίοι θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για νέα φυλάδια, κάρτες και όχι μόνο. Το ξέρετε? Όχι. Όπως συμβαίνει με όλες τις οδούς, που έχουν ένα καινούριο όνομα και παραμένει το παλιό. Έτσι. Ξέρετε δηλαδή ο κόσμος? Είναι η συνήθεια, ναι. Νοτιός ο αντιδήμαρχος. Ναι. Εντάξει, πολύ καλός κύριος. Εξαιρετικός. Σε τι σημασία έχει αυτό? Έχει καμιά σημασία ο καθένας να του βγάλουν με το όνομά του, επειδή τον λένε Βαρδαβά, και ο κολέγος μας Φαγιανές να μου βγάλουν και ένα δρόμο? Τι σημασία έχει? Ποιος είναι ο Βαρδαβάς? Ένας δημοτικός σύμβουλος ήτανε. Για τη μετονομασία της οδού Κονίτσης σε Φέδων Βαρδαβά υπήρξαν ενστάσεις όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από μέλη της Δημοτικής Παράταξης Βασίλη Λαμπρινού. Μάλιστα, η παράταξη του Γιάννη Κουράκη εξέφρασε τη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο πρώτος σε ψήφους και καπιτός στον κόσμο δημοτικός σύμβουλος, Μανώλης Παγωμένος, ο οποίος προσέφερε σημαντικό έργο στον χώρο της αυτοδιοίκησης, δεν έχει τιμηθεί μέχρι σήμερα όπως του αρμόζει. Λευκό ψήφισε η παράταξη Ενεργοί Πολίτες με επικεφαλής τον Ηλία Λιγερό, ενώ καταψήφισαν οι παρατάξεις Λαϊκή Συσπήρωση και η Άμεση Δημοκρατία. Όλοι αλλάξουμε και τα κεώδη, θα αλλάξουμε. Τα πάντα. Τώρα δεν το βλέπω και σπουδαίο πράγμα. Εν τω μεταξύ, αρκετοί πολίτες σχολίασαν αρνητικά το σπάσιμο του μπλοκ ιστορικών δρόμων στην ευρύτερη περιοχή με την επίμαχη μετονομασία σε οδό Φέδων Βαρδαβά. Ενώ άλλοι σημείωσαν ότι υπάρχουν πλήθος ανώνυμων δρόμων που μπορούν κάλλιστα να επιλεγούν και σε αυτή την περίπτωση.